Έτσι πολλά για όσους εορτάζουν σήμερα το Αγίου Νικολάου. Έχουμε αρκετούς γνωστούς και αγνώστους. Δεν ξέρω πόσοι διαβάσατε τον βίο του Αγίου Νικολάου. Αξίζει όσοι δεν τον διαβάσατε, να τον διαβάσετε και όχι μόνο τον Αγίου Νικολάου αλλά και όλους τους Αγίους. Τις ημέρες κανονικά πρέπει έστω και εν συντομία να διαβάζουμε έστω και λίγα. Χθες ήταν η γιορτή του Αγίου Σάββα, του Σούπτρου Σιμών Σάββα του Υγειασμένου. Και αυτός μια μεγάλη μορφή, ασκητική μορφή και υπάρχει το μοναστήρι του κάτω στην Παλαιστίνη, κοντά στα Ιεροσόλυμα. Ασκητικό μέρος, σκληρό μέρος και εκεί ασκήτηψε ο Σάββας και έκανε ένα μεγάλο μοναστήριο που σώζεται μέχρι σήμερα, τον 5ο αιώνα. Άλλη προσωπικότητα ο Άγιος Σάββας, άλλη ο Άγιος Νικόλαος. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν επίσκοπος, εκκοιμήθηκε το 350 μετά Χριστόν. Ήταν και στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, το 325, όπου εκεί ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν αναγκασμένος εξαιτίας του Αρίου, ο οποίος αναστάτωσε όλη την αυτοκρατορία, και ο Άριος ήταν ένας κληρικός, ήταν ο οποίος επλανήθη και ήταν ένας πεισματάρης κληρικός, ο οποίος άρχισε να διαδίδει σε όλη την Εκκλησία ότι ο Χριστός δεν είναι Υιός του Θεού, είναι κτίσμα. Και αυτό ήταν φοβερό και μέχρι σήμερα υπάρχουν αιρέσεις όπως είναι οι χιλιαστές όπου τον Χριστό δεν τον αποκαλούν Υιό του Θεού, αλλά τον αποκαλούν κτίσμα του Θεού, δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι είναι όπως ένας κοινός θητός όπως εμείς. Όλο το πρόβλημα ήταν για μία λέξη, μάλλον για ένα γράμμα. Ομοούσιος ή ομοιούσιος. Ένα γράμμα για ένα γιώτα. Χριστός είναι αληθινός Υιός του Θεού και έγινε αφορμή ο Άριος να ξεκαθαρίσει το δόγμα και να γραφτεί το σύμβολο της πίστεως που δεν είναι άλλο που το πιστεύω και δυστυχώς πολλοί χριστιανοί δεν το ξέρουμε όχι απ' έξω ούτε από μέσα. Όταν πρωτογνώρισα τον Άγιο Πορφύριο, είχε ένα κασιτοφωνάκι. Μου έβαλε κάνα δύο φορές έτσι να ακούσω τα μεγαλινάρια της Αγίας Τριάδος. Αλλά όμως μια μέρα μου λέει, μου έχεις ακούσει να λέω το πιστεύω. Λέω όχι, έλα να το ακούσει. Και μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση, όχι μόνο πως έλεγε το πιστεύω, αλλά και πως προσευχόταν ο Άγιος Πορφύριος. Δεν θα ξεφύγω από το θέμα. Το θέμα είναι ο Άγιος Νικόλαος που τον αγαπούσε ιδιαίτερος ο Άγιος Πορφύριος και από το 1950 είχε πάρει ένα μετόχι της Πεντέλης, της Πεντέλης που ήταν ο Άγιος Νικόλαος στα Καλύσια. Εκεί έβαλε τη μητέρα του, τον πατέρα του, την ανιψιά του και εκεί ήταν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι σιγά σιγά όπου τους μάζεψε κάτω από τη σκέπη του Αγίου Νικολάου που ήταν και το ναός και το εκκλησάκι εκεί πέρα, παλιό εκκλησάκι και σε έξω από την Αθήνα πήγαινε στην Πολυκλινική, ήταν και σαν τουρκοβούνια ένα σπίτι που είχε για να μπορεί να πηγαίνει στην Πολυκλινική Αθηνών αλλά το συγχαστήριο ότι ήταν ο Άγιος Νικόλαος στα Καλύσια.
Έχουν γραφτεί πολλά πράγματα και πολλές εμπειρίες που έζησε ο Άγιος Πορφύριος σε αυτόν τον ναό, τον Αγίου Νικολάου, και δεν θέλω να επεκταθώ στο θέμα αυτό πώς έζησε και άλλα, θέλω να πω όμως ότι ο Άγιος Νικόλαος τον διάλεξε τον Άγιο Πορφύριο, όπως και άλλοι Άγιοι, όπως και ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριος. Και απέκτησε μία οικειότητα και μία σχέση τόσο δυνατή με τον Άγιο Νικόλαο, όπως εμείς είμαστε έτσι φίλοι μεταξύ μας και τα λέμε που και που, αριά συχνά, έτσι και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, τα λέμε με τον Άγιο Νικόλαο, όπως και με τον Άγιο Γεώργιο. Μπήκε στη ζωή του Αγίου Πορφύριου ο Άγιος Νικόλαος πολύ δυνατά. Έχουν το λόγο οι Άγιοι. Ποιος Άγιος θα πλησιάσει έναν άλλο Άγιο, γιατί ο Άγιος Πορφύριος ήταν από πριν και αυτός εκχυλίας μητρός, όπως και ο Άγιος Νικόλαος. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν εκχυλίας μητρός και όταν γεννήθηκε, Τετάρτη και Παρασκευή, δεν θύλαζε από τη μάνα του γάλα. Απόδειξε ότι ήταν υγειασμένος εκχυλίας μητρός, όπως και ο Άγιος Πορφύριος και αυτός εκχυλίας μητρός. Εγώ ενθυμούμαι ότι στο πατρικό μου σπίτι, μέχρι και σήμερα, φυλάστηκε μια εικόνα στο εικονοστάσιο. Εγώ αυτή την αγρίξα. Ήταν δώρο και ημίλιο στο γάμο της μητέρας, ο Άγιος Νικόλαος. Η μάνα πάντα το καντήλ, το άνευε, τον Άγιο Νικόλο, και αυτόν τον Άγιο το γνώρισε κι εγώ πολύ καλά. Ο Άγιος Πορφύριος τα έλεγε συχνά αραιά μαζί του, εγώ δεν τα έλεγα μαζί του. Αλλά όμως τον συνήθισα να τον βλέπω στο εικονοστάσιο, να καίω το κατελάκι και να ζητάω που και πού τη βοήθεια από μικρό παιδί. Μου έμεινε και μέχρι σήμερα ο Άγιος Νικόλαος αυτή η εικόνα που πήγε ως δώρο στη μητέρα μου, στο γάμο της μητέρας μου, μέχρι σήμερα φυλάσσεται. Δεν το θεωρώ τυχαίο κι αυτό. Όμως, εάν διαβάσουμε τον κανόνα του Αγίου, μέσα ο υμνοδρός που έγραψε τον κανόνα στον Άγιο Νικόλο και τον Άγιο Νικόλο, τον αποκαλεί εκδικητή των αδικουμένων. Είναι ο προστάτης των ναυτικών, στη θάλασσα έχει βοηθήσει πολλούς ανθρώπους, πολλούς ναυτικούς, καπετανίους, αλλά αναφέρεται όμως μέσα στον κανόνα ως και ως εκδικητής των αδικουμένων. Θα πει κάποιο και ποιο λόγο. Ήταν ζηλωτής, είχε ζήλο ο Άγιος Νικόλαος, είχε ζήλο για την αλήθεια και το δίκαιο. Και ξαναγυρίζω πίσω, όταν ο Άριος έκανε αυτό το παραστάτημα και καλέστηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο από τον Μέγα Κωνσταντινό, μεγάλο πράγμα, δεν μπορούσε να την καλέσει άλλος παρά μόνο αυτός ο οποίος κυβερνούσε όλη την αυτοκρατορία και έλεγε «Έφερα την ειρήνη και την τάξη σε μια αυτοκρατορία με χίλια προβλήματα». Και ένας παπάς πλανημένος θα διαλύσει την αυτοκρατορία. Ο Άριος είχε τέτοιο διάολο μέσα του, που ο διάολος το χρησιμοποίησε να γκρεμίσει αυτό που έκτισε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Αλλά ο Θεός όμως έδωσε και τη δύναμη και τη φώτιση του Άγιο Κωνσταντίνου να συγκαλέσει την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη νίκη του 325 και να είναι 318 θεοφόροι, Άγιοι Πατέρες. Και οι 318 ήταν Άγιοι Επίσκοποι. Σήμερα άμα μαζέψεις όλους τους Επίσκοποι, άμα βρεις έναν Άγιο, δεν ξέρω. Και ήταν η Εκκλησία. Σήμερα τι Εκκλησία είναι. Άμα οι Επίσκοποι δεν είναι Άγιοι, πάει η Εκκλησία, πάει του καράβι. Βουλιάξει. Λοιπόν, και ένας εκ των 318 επισκόπων, Αγίων επισκόπων, εν ζωή ήταν Άγιοι αυτοί όλοι, ήταν και ο Άγιος Νικόλαος. Και όταν δεν άντεξε αυτή τη βλασφημία εναντίον του Χριστού, μέσα από ζήλο θεϊκό, μεγάλο, σήκωσε το χέρι και τον άστριψε μια σφαλιάρα τον Άριο, τον άλλαξε αγώτα. Είσαι που λέει καμιά φορά να γιάσει του χέρι. Αλλά όμως ήταν καταδικαστέο
ενώπιον του αυτοκράτορος να χειροδικήσει άνθρωπος. Η τιμωρία ήταν ακόμα όχι φυλακή και θάνατος, θάνατο και ποινή. Ήταν απλά τα πράγματα. Τι έπρεπε να τον κάνουν, τον πήραν και τον βάλαν στη φυλακή τον Άγιο Νικόλαο. Και συνεχιζόταν η σύνοδος, η Οικουμενική Σύνοδος χωρίς τον Άγιο Νικόλαο. Και τον βάλαν στη φυλακή αφού το αφαιρέσαν και το μοφόριο και τα άμφια, τίποτα. Με ένα αντίρρηση και τον, κι αν είχε, δηλαδή πώς τον είχαν στη φυλακή. Το υπενθυμίζω και ας το ξέρουν πολλοί. Και του φανερώθηκε ο Χριστός μέσα στη φυλακή και του λέει: Νικόλα, τι έπαθες, γιατί είσαι τέτοια χάλια, για σένα εγώ κατέδεις έτσι. Και ο Χριστός του φόρεσε όλα τα επισκοπικά άμφια, του έδωσε και το Ευαγγέλιο και όταν τον βρήκαν οι φύλακες μέσα από γυμνό πάλι κανονικό επίσκοπο, του πήσαν τον αυτοκράτορα, τον πάνε και τον βγάλαν και τον ξαναβάλαν πάλι στη σύνοδο. Εγώ λέω ένα γεγονός πολύ θαυμαστό. Τη σφραγίδα για αυτόν τον επίσκοπο που λιγόταν Νικόλαος την έδωσε ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό και η Εκκλησία τον τίμησε εξαιρέτως και τον έβαλε μαζί με τους Αγίους Αποστόλους κάθε Πέμπτη να μνημονεύεται και να διαβάζει το κανόνα στην παρακλητική κάθε Πέμπτη. Πανάγιος λέγεται το Άγιος Νικόλαος. Λέγεται Άγιος, Πανάγιε Νικόλαε. Τα τελευταία χρόνια μου έπαινε αρκετά ο Άγιος Νικόλαος. Του Αγίου Νικολάου μια εικόνα που πέρασε πολλές γόρες και μια εικόνα τοποθετήθηκε στον Άγιο Νικόλαο στη Μητρόπολη, στα Τρίκαλα. Όταν πήγαμε στη Ρωσία και μας κάλεσε ο Πατριάρχης, ο σημερινός Πατριάρχης, ο κύριος Κύριλλος, ο του Παραδόξου Θαύματος, μας κάλεσε να μας δει με το παλιό μερολόγιο του Αγίου Νικολάου και σε ναό Άγιο Νικόλαο. Και εκεί πάλι του δώσαμε ένα αντίγραφο, μικρό φυσικά, αυτής της εικόνας. Εκεί έμαθα από τον ρωσικό ευλαβή λαό πόσο μεγάλη αγάπη είχαν και έχουν στον Άγιο Νικόλαο. Και λέγεται στη Ρωσία ότι άμα πεθάνει ο Θεός, ο Διεπιθέν ποτέ, θα αφήσει τον Άγιο Νικόλαο στο πόδι. Τόσο μεγάλος Άγιος είναι. Γιατί είχε ζήλο. Και χωρίς να υπάρχει ζήλος, δεν μπορείς να λατρεύεις τον αληθινό Θεό. Αλλά λέγουμε όλοι εμείς, πιστεύουμε, τρεύουμε τις εκκλησίες. Δεν έχουμε ζήλο. Αυτός είχε τέτοιο ζήλο που κινδύνεψε για το ζήλο που είχε για τον Χριστό να τον αφαιρέσουν και τη ζωή ακόμα. Αλλά δεν το υπολόγισε όταν είδε την κατάντια αυτού του ανθρώπου που κινδύνευε όλη η Εκκλησία, όλη η Αυτοκρατορία. Μετά από 1700 χρόνια σχεδόν, το 350 εκοιμήθη. Ποιος επίσκοπος διακατέχεται από αυτόν τον ζήλο. Φανταστείτε σήμερα να ζήσει ο Άγιος Νικόλαος, τι θα γινόταν. Μπροστά στον αυτοκράτορα που ήξερε ότι η τιμωρία είναι και θανατική ποινή. Σήκωσε το χέρι, τον έδωσε μια σφαλιάρα τον Άγιο. Τον άλλαξε τα φώτα που είχε προηγουμένως. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Να σηκώσει χέρι μπροστά στον αυτοκράτορα και στους άλλους επισκόπους. Φαίνεται ότι είναι αταξία, είναι κομψό δηλαδή. Αυτά τα κομψά της Δύσης μας φάγαν λάχανο. Αυτές οι ψευτευγένειες. Έχουν χαθεί τα πάντα στις μέρες μας. Κυριαρχεί το ψέμα, η αδικία και ο Άγιος Νικόλαος εν ζωή όταν τρεις στρατηγοί, το λέει ο βίος του μέσα, μπήκε στη φυλακή και την άλλη μέρα θα του σκότωνε ο αυτοκράτορας για κάποιο παράπονο, αλλά ήταν άδικο αυτό που θα γινόταν.
παρουσιάστηκε στον αυτοκράτορα και του λέει: άμα δεν του συλληφθώσει, γιατί να δω, τελείωσε, του είπε. Δεν υπάρχουν στη ζωολογία αυτά. Άλλη προσωπικότητα. Ο Άγιος Σάββας, άλλη προσωπικότητα. Θα πεις τι προσωπικότητα είναι ο Άγιος Σάββας. Τι να αντιδρούσε έτσι. Τα ίδια τα καλογέρια, κάποια στιγμή, επειδή είχε πολύ χάρη και πολύ αγιοσύνη, δεν θέλουν να τον βλέπουν. Να τον κυνηγήσουν, να μην τον δουν στα μάτια τους. Τους κουφάντησαν τα ίδια τα παιδιά, τα πνευματικά του παιδιά. Δεν αντέδρασε όμως όπως ο Άγιος Νικόλαος. Άλλη προσωπικότητα. Έτσι είναι η Εκκλησία. Υπάρχουν προσωπικότητες διαφορετικές, αλλά είναι όμως όλοι ευάριστο Θεό και έχουν το ρόλο τους και το σκοπό τους. Ο Άγιος Σάββας ο Αγιασμένος έδειξε την υπομονή του πραγματικού ημένους που αγαπάει τα πρόβατα και αυτά τα παιδιά, τα ταλέπορα που τον φθονίσαν και τον μισήσαν γιατί ήταν ενάρετος, δεν τα αντιμετώπισε με το ζήλο του Αγίου Νικολάου, γιατί αυτοί είχαν αυτό το σαράκι του φθόνου και τη ζήλια και έπρεπε να δείξει υπομονή και ανοχή ο Άγιος Σάββας. Αλλά ο Άγιος Νικόλαος μπροστά στη βλασφημία όμως για την αλήθεια και για τον Χριστό δεν έπρεπε να αναχειριστεί με τον ίδιο τρόπο τον Άριο. Αυτό και το χαστούκησε και σε όλη τη ζωή ο Άγιος Νικόλαος ήταν πολύ ζηλωτής. Δεν έκανε πίσω. Χίλες, ορφανά, τα βοηθούσε, ελεήμων. Πολλά, λέει ο βίος του. Τώρα θα πω και ένα τελευταίο. Ότι είναι που το είπα, αλλά θα το πω για μένα τώρα. Τον αναφέρει ο κανόνας μέσα, εκδικητή των αδικουμένων. Και κάποτε και εγώ, και κάποια χρόνια, με έπιασε ένα παράπονο, μια αγανάκτηση ιερή και τα έβαλα μαζί του. Λέω, εσύ ήσαν πρωτοστάτης στους σαρλατάνους. Εδώ σήμερα παίζουν τα πάντα, παίζει τη αλήθεια. Δεν είναι με την αλήθεια ο κλήρος πραγματικά. Ελάχιστη. Είσαι κερδισμένος της αλήθειας. Γιατί τους αφήνεις αυτούς τους άδικους ιερείς να επιβάλλουν το έτσι θέλω όλα αυτά τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Αν εγώ δεν είμαι με το Θεό, τότε είναι αυτοί. Αλλά αυτά όμως που κάνουν δεν φαίνονται ότι καλά πράγματα. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Και έκανα κάτι, το οποίο δεν θα το πω, το ξέρουν κάποιοι, θα το πω έτσι δημόσια, να μην δώσω τον στόχο, που τον προκάλεσα. Προκαλέσει τον Άγιο Νικόλαο. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Το λέω, διαμαρτύρομαι, έχω πρόβλημα. Πρέπει να αναλάβεις τα πράγματα. Και έκανα κάτι. Για το πω. Μπορεί άλλη φορά αργότερα. Να το πούμε, δεν ξέρω πώς και με ποιο τρόπο. Το ξέχασα εγώ το γεγονός, τη διαμαρτυρία. Αυτό είχε γίνει το 2012. Ο Θεός λέει, ξεχνάει δεν λες μονάει. Και να σου Άγιος Νικόλαος μου φανερώθηκε το 2020 μια ένα βράδυ στον ύπνο. Και ήμουν εγώ και ο πατήρας Σένιος. Τον ανταμώσαμε, δεν μας μιλήσε. Και κρατούσαμε, εγώ προσωπικά κρατούσα ένα φάκελο που αφορούσε την υπόθεσή μου, που ήταν μια πολύ δύσκολη υπόθεση για μένα προσωπικά, αλλά με πολύ δυσκολία θα τον βλέπουμε, αλλά όμως τον είδαμε. Μας έκανε τη χάρη και μας είδε. Σιωπηλός, σκεπτικός,
δεν μπορούσε να τον ψυχολογήσει τι να σκεφτόταν. Δεν του ήταν και τόσο ευχάριστο το που θα έπρεπε να κάνει από εδώ και πέρα. Για μένα. Όχι εναντίον μου, υπέρ μου. Μου ζήτησε το φάκελό μου. Έχω και φάκελο εγώ στην εκκλησία. Κάνει κλίματα. Πέρα τον εδώ, να τον εξετάσω εγώ. Όχι απατιώνες, που τα κάνουν όπως τα θέλουν αυτοί. Άμα είσαι εξουσία σήμερα, όποιον θες δικάζει, όποιον θες ατώνεις. Εξουσία εσύ. Στέχεις το μαχαίρι, στέχεις το πιπόνι. Όταν φύγουμε από εδώ, καλά είναι το πράγμα. Αλλά εδώ όμως έκανε τον κόπο και την αγάπη και είμαι σίγουρος με το λίγο του Χριστού. Λέει, Νικόλα, για κατέβα κάτι, πάρ' το φάκελο του Παπαγιώργη. Πολλοί του ταλαιπώρησαν ένα ρωσοφόρι και κάτι. Να δούμε την υπόδειση λιγάκια πάνω εδώ. Προβληματίστηκα πολύ. Και είδα στον χώρο που μας οδηγούσε ότι είχε πολλούς φακέλους, πολλές υποθέσεις. Τι νομίζετε και μάτι ο Θεός και οι Άγιοι. Γίνονται εδώ αδικείς. Άμα είσαι πρωθυπουργός, τι κάνεις. Όπως ο Αχάβ είναι την προφητηλία. Τι είναι αυτό το αμπέλι του Ναβουθέα, τι είναι ο Ναβουθέα, στα λέγοντας είναι χαπ, πέτω εδώ. Ποιος του νόμος να μιλήσει. Και πάντα έτσι γίνεται. Και δεν φτάνει το ότι καλά οι πολιτικοί άρχοντες, εντάξει, δεν επιτρέπονται και αυτοί, και αυτοί θα περάσουν από τη δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά να τα χάνουν και οι παπάρες και οι δισποτάρες, να κάνουν πράγματα πονηρά, να αδικούν αγνούς κληρικούς, για ένα εγώ και ένα καπρίτσιο. Αλλά βέβαια, όταν λέω ο Χριστός του Ευαγγέλου σήμερα, εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Ο σημερινός επίσκοπος είναι, όπως ο Άγιος Νικόλος, είναι με αυτό το πρότυπο. Σήμερα για να γίνεις επίσκοπος δεν πρέπει να είσαι Άγιος. Κομπινά δώρος να είσαι και να λύσεις και να γλύψεις τον ένα και γλύψεις τον άλλον. Έτσι έγινε ο Άγιος Νικόλος Δεσπότης. Οι 318 πατέρες τότε έτσι έγιναν επίσκοποι. Του πήρε το φάκελο ο Άγιος Νικόλος. Ξύπνησα. Πάλιο. Τι κατάλαβα στην αρχή. Λέω τι φάκελο πήρε εγώ, μία υπόθεση έχω εγώ. Υποθέσεις και υποθέσεις. Έχω εκκρεμότητες. Μη του ράσω. Τις πουτάρες. Αγιών όρους. Μη κυνηγάνε όλοι. Τώρα θα τις κυνηγήσει ο Θεός. Πώς του λες πατήρ μου, επειδή έχει σιγουριά. Έγινε πολύ γρήγορα το πράγμα. Μόλις είδα τον Άγιο Νικόλο και πήρε το φάκελο, δεν πέρασε κανένας μήνας, το 2020. Ωραία μάνα μου. Πήρα κατάλογο και έγραφε ονόματα. Πάει αυτός, πάει αυτός, πάει αυτός, πάει εκείνος. Και όχι με καλό τρόπο. Παναγία μου. Το Αγίου Νικολάου ξυπνώμα την άλλη μέρα, δυο μαζί πακέτο είχαν. Ήταν συνολωμένοι αυτοί και οι δυο, παλιά για μένα. Σπίτι πάνω, πάει. Πάμε να έχουμε μια υπόθεση και ένα δικαστήριο, ο Παγιώλη. Τι νομίζει έτσι να περάσει το πράγμα εδώ. Εδώ αγωνίζουν και κάνουν θέλουν, απάντη θα γίνει. Δεν μπορώ να σας πω πράγματα, λίγοι ξέρουν που εγώ έχω τρομάξει. Γι' αυτό και ο Άγιος Νικόλος δεν ήταν χαρούμενος και ευχάριστος με αυτό που θα έκανε. Διότι ήταν αναγκασμένος να καλέσει όλους αυτούς που με βασανίσαν, τις καλέσει απάνω. Με τα ονόματα ένα έλα, εσύ, που έκανε πλακή με την υπόθεσή μου. Και ήταν ο πρώτος γύρος, έχουμε και άλλους γύρους. Έχουμε γύρους πολλούς ακόμα, έχουν πάνξει όλο αρκετοί. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Τα είπα έτσι πολύ απ' έξω απ' έξω. Σ' όσους τα είπα αναλυτικά, τρόμαξαν, λέω, όπως τα είπες εσύ. Τι είναι ο Άγιος Νικόλος. Δηλαδή τότε έριξες φαλιάρα τον Άρη μόνο. Τώρα δεις τι κάνεις το κερί. Εγώ τ' άλλα τι έκανε.
Το Αγίου Νικολάου την άλλη μέρα πήρε δυόμιση, τάκ τάκ, τρεις πήρε τέσσερις. Α, κάνουν τη γιορτή και τις πάω πάνω μετά. Δικαστήριο του Παπαγιώρη, δικαστήρια, κυνηγητό. Κοτάγωνα μαζί του. Α, τι κάνεις του λέω. Σύριξη φανέρα του Νάιου. Εγώ τα έχω βάλει με όλους γιατί είναι απαντιώνες. Ας εδώ λέω. Ξέχασα που πέρασαν 8 χρόνια και εμφανίστηκε μετά. Σας θέλω απ' έξω τώρα. Τα άμα γραφτούν στην ιστορία τι έγινε ακριβώς, θα τρομάξει κόσμος. Πανικός σας πιάσει όλοι. Προειδοποιώ τους πάντες. Δεν θα γλιτώσει κανένας δίπλα. Από εδώ, μου βάζετε από εδώ πέρα, ό,τι και να γίνει. Εδώ και ας ειδικάζουν, βάζουν στη φυλακή, τι ας κάνουν. Μη σε καλέσει ο Χριστός παν για το δικαστήριο του δικό σου, για τα νομήματά σου και τις πονηριές. Την εξουσία ειδικά του ράζου, δεν την παίρνει για να βασανίσει τον κουσμάκι. Την εξουσία που έχει ο Άγιος Νικόλαος την είχε για να υπερασπίσει το δίκαιο, να υπερασπίσει την αλήθεια, όχι να κατατρέχει τους αληθινούς ανθρώπους. Αυτά είχα να πω. Χρόνια πολλά για όλους όσοι έχουν γνωστούς, συγγενείς, αδέρφια, παιδιά. Εκδικητής των αδικουμένων πήρε εκδίκηση ο Άγιος Νικόλαος για μένα, γιατί με κυνήξει του Ράσου πολύ. Και ο προβήτης Ηλίας έχει ασχοληθεί και ασχολείται, ασχολούνται πολύ. Κάποιος πρέπει να έχουν εδώ πέρα. Και τους λέω, καλά, εγώ τρέχω και φωνάζω και κάνω αυτόν τον αγώνα. Εσείς δεν βοηθάτε. Βοηθάνε και πολύ. Λοιπόν, πάλι χρόνια πολλά και καλό υπόλοιπο. Γεια σας, τον Αγίου Πατέρα μου. Αμήν.